Κύριε Πέτρου, εξετάζουμε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ. Εγώ όμως θα τον πάρω τον λόγο μόνος μου. Αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα να σεβαστείτε τους παρευρισκομένους. Δεν έχω την καλοσύνη και σας το είπα. Εννοείται ότι μου το είπατε όταν με καλέσατε και με απειλήσατε και με ξυπνήσατε. Αν έχετε την καλοσύνη, έχουμε ανθρώπους παριστάμενους, τους οποίους θα ήθελα να σεβαστείτε. Αν όχι το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχω κάνει νόμιμες ενέργειες. Μη φωνάζετε, κύριε Πέτρου, δεν φοβόμαστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, χαμηλώστε τους τόνους. Χαμηλώστε τους τόνους και θα σας παρακαλέσω να σεβαστείτε τους ανθρώπους που παρευρίσκονται εδώ για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Καταλάβατε, σας είπα ότι θα έρθω εδώ πέρα και το ξέρατε. Ναι, και αυτό τι σημαίνει, ότι έχετε το λόγο ενώ δεν μπορείτε να τον έχετε. Εσείς είστε υποχρεωμένοι έναν, ας πούμε, έστω και πολύ, όχι συνδικαλιστικό όργανο, μου έχετε κάνει τρίπλα δύο φορές. Τη μία, γιατί γελάτε. Κύριοι συνάδελφοι, σας ενημερώνω για το εξής. Τελειώστε αυτό που θέλετε να πείτε, γιατί πρέπει να ενημερώσω το σώμα και για τις δικές σας ενέργειες. Έχω ζητήσει, θέλω να έρθω στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων. Για δύο πράγματα. Ένα για το Τελάνα, που είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, πώς να πω, η μεγαλύτερη αφαιρεσία που έχει γίνει στις Κυκλάδες και το συγκαλύβετε. Σας έχω δώσει όλα τα δικαιολογικά, με πήγατε στον εισαγγελέα και με πήγατε σαν Πέτρο Ευάγγελο, σαν πρόεδρο των οικοδόμων. Ποιος σας πήγε στον εισαγγελέα, εγώ? Αυτό που απήντησα, κύριε συνάδελφοι, να σας ενημερώσω για το προηγουμένως, να σας ενημερώσω για το τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί και οι δημότες και το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ανοχή των παρισταμένων για το πρώτο θέμα, και να με συγχωρείτε ειλικρινά για την καθυστέρηση αυτή, να σας ενημερώσω ότι το Σωματείο των Οικοδόμων, το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Πέτρου Ευάγγελος, κατέθεσε αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με το οποίο ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει τις δύο άδειες οικοδομής, επιτρέψτε, τις δύο άδειες οικοδομής, υπάρχουν έγγραφα για αυτά που σας λέω. Όχι, υπάρχουν έγγραφα για αυτά που σας λέω. Κυρία μου, μη λέτε ό,τι θέλετε. Να ανακαλέσει λοιπόν τις δύο άδειες οικοδομής, κύριε Πέτρου. Σας σέβομαι, απαιτώ να με σέβεστε. Αλήθεια. Ζήτησε λοιπόν να ανακαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο τις δύο άδειες οικοδομής που αφορούν το κτίριο της Τερλάνα και Νιν Λίτλ. Οι άδειες αυτές της οικοδομής εκδόθηκαν το 2013, αλλά όπως πληροφορήθηκα από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο προσέτρεξα για συμβουλή, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο να εξετάσει το αίτημα του κυρίου, του Σωματείου Οικοδόμων, όχι του κυρίου Πέτρου, του Σωματείου Οικοδόμων, αλλά αυτό θα πρέπει να παρεπεμφθεί στο ΣΥΠΟΘΑ. Όπως με ενημέρωσε ο κύριος Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών, το θέμα αυτό έχει ήδη πάει στο ΣΥΠΟΘΑ και εξετάζεται. Δεν ξέρω τι, ακόμα δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάποιο αποτέλεσμα. Και όλος ο φάκελος, μετά και από αίτημα του Σωματείου Οικοδόμων, έχει πάει στον κύριο εισαγγελέα για έλεγχο των παρανομιών που ισχυρίζεται το Σωματείο των Οικοδόμων. Να σας πω ότι όλα αυτά τα ενημερώσαμε εγγράφως στο Σωματείο των Οικοδόμων. Έχετε λάβει έγγραφο, το οποίο αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο να εξετάσει το αίτημα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Πέτρου, καταφαινόμενο στο πρόσωπό μου με απαράδεκτα προσβλητικές εκφράσεις, τις οποίες δεν επιθυμώ να επαναλάβω, είπε ότι θα έρθει εδώ και θα συμπεριφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν να ήμασταν όλοι συμμετέχοντες σε οίκο ανοχής κτλ. Κτλ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για τους λόγους αυτούς θα σας παρακαλέσω να αποχωρήσετε. Δεν έχουμε για εσάς. Όχι, δεν θα... Εγώ να δείτε πώς δρέπομαι για εσάς. Για τον τρόπο με τον οποίο αναφερθήκατε προσωπικά στο πρόσωπό μου. Εσύ μου είπες ψευτομάγκες, εμένα δεν περνάει. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Αν δεν έχεις ψευτομάγκα, ψάξετε. Αν έχετε προσωπικό θέμα, μπορούμε να το λύσουμε εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ σας παρακάλεσα. Και εγώ θα σας παρακαλέσω να αποχωρήσω. Και τον Δήμαρχο παρακάλεσα και του είπα ενημέρωση, να ενημερώσω τους Δημοτικούς Συμβούλους. Το αίτημά σας δεν μπορούμε να το ικανοποιήσουμε. Δεν θέλω να πάρει ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε αρμοδιότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις. Δεν έχουμε αρμοδιότητα, κύριε Πέτρου. Μπορεί να μου δώσει σέβρα να του ξεβρακώσω. Έχετε ήδη αναφερθεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ειδικά με ταχύτητα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σας παρακαλέσω πολύ να μην
να μην κάνετε τέτοια πράγματα μέσα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πέτρου, σας είπα και εγγράφως και σας το ξαναλέω. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Εσείς δεν καταλάβατε τι στείλατε προφανώς. Εγώ δεν καταλάβω τι στείλατε. Ορίστε, κύριε Βρούτση. Εγώ πολύ κατάλαβα. Εγώ πιστεύω ότι με ένα δεδικασμένο μικρό, να το πω έτσι, και χωρίς να πρέπει να ανέβουν τόνοι, από τη στιγμή που είχαμε δώσει το λόγο να μας ενημερώσουν οι δημοτικοί αστυνόμοι, που δεν έγιναν δημοτικοί αστυνόμοι και κάθεσαμε εμείς και τους ακούγαμε και μάλιστα δεχτήκαμε και τα πειρά τους, δεν ξέρω τι να πει ο κ. Πέτρου. Με την ανοχή του Προεδρείου, θα πρέπει απλά να ακούσουμε τον κ. Πέτρου, θα μας πει μια ενημέρωση πώς λέει ο κύριος. Δεν νομίζω να ανέβει έναν τόνο, αν δεν υπήρχε κόντρα. Από τη στιγμή που είχαμε ακούσει τους πρώην δημοτικούς αστυνόμους και τότε καθίβριζαν εμάς, καλό θα ήταν να ακούσουμε και τον κύριο Πέτρο θέλει να πει. Απλά ενημέρωση να κάνει. Έχω την εντύπωση, κύριε Βρούτση, ότι ήσασταν παρόν και τελειώνουμε τη συζήτηση του θέματος αυτού. Εν τη απουσία μου, όμως εσείς πιστεύω ήσασταν παρόν όταν ήρθε ο κύριος Πέτρου την προηγούμενη φορά εδώ και έκανε ακριβώς την ίδια ενημέρωση. Έχει πάει στις εφημερίδες και έχει ενημερώσει τους Υριανούς για αυτό το θέμα. Έχουμε ικανοποιήσει το αίτημά του στέλνοντας το θέμα στον εισαγγελέα για τις παρανομίες που ισχυρίζεται, οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενη θητεία, δεν αφορούν τη δική μας θητεία. Και μακάρι δηλαδή αν αποδειχτεί κάτι τέτοιο να διερευνηθεί. Από εκεί και πέρα, το αίτημά σας, το οποίο το έχω γραπτός και ζητάτε την ανάκληση των δύο αδειών, δεν υπάρχει αρμοδιότητα Δημοτικού Συμβουλίου να ικανοποιηθεί. Για τους λόγους αυτούς θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε τη συζήτηση αυτή εδώ. Η κυρία με τη Δημοκρατία δεν έχει σταθεί ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτρου. Ευχαριστώ. Πρώτο θέμα λοιπόν της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.